καθημερινό περιβάλλον του νεαρού πρίγκιπα επηρέασε τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Ο ρόλος όμως της μητέρας του, της Βασίλισσας Ολυμπιάδας, ήταν καθοριστικός. Ανεξαρτήτως που ο Φίλιππος απέκτησε και άλλα παιδιά με τις άλλες γυναίκες του, ήταν σίγουρο ότι μόνο ο Αλέξανδρος μεγάλωνε από την Ολυμπιάδα για να γίνει ο διάδοχος του πατέρα του, ο βασιλιάς, ο μελλοντικός βασιλιάς της Μακεδονίας. Επομένως λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητας του ίδιου του Αλεξάνδρου και των επιτευγμάτων του, του τι κατόρθωσε να κάνει στην Ιφίλιο, ήτανε και ο ρόλος που έπαιξε η ισχυρή του μητέρα δίπλα του. Η Ολυμπιάδα επίσης ήταν από τις γυναίκες που σχεδόν απίτησαν ή εισήγαγαν τη συνήθεια να συμμετέχουν οι γυναίκες στα ανδρικά συμπόσια. Γιατί μέχρι τότε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, που λέμε ότι είχαν δημοκρατία, γινότανε, όλες οι συναθρήσεις γινόταν μόνο με άντρες. Στη Μακεδονική Αυλή του 4ου αιώνα αυτό δεν συμβαίνει. Οι γυναίκες αριστοκράτησες, ίσως με την μεγάλη και δυναμική παρουσία της Ολυμπιάδας, συμμετείχαν πια σε τελετές, σε συμπόσια και σε γιορτές που παλαιότερα ήταν μόνο για τον ανδρικό πληθυσμό. Επομένως, βλέπουμε ότι αρχίζει και αλλάζει η ίδια η θέση της γυναίκας μέσα από μια ισχυρή γυναίκα που μπήκε στη Μακεδονική Αυλή, γιατί βεβαίως ήταν και πάρα πολύ καλλιεργημένη. Μπορούσε να συνδιαλέγεται με τους άντρες, να μιλάει σαν ίση προς ίσον και να είχε τέτοια καλλιέργεια και τέτοια μόρφωση που την αποδεχότανε όλοι οι άντρες της αυλής, φυσικά και ως βασίλισσα. Οι αίθουσες των συμποσίων, στις οποίες συγκεντρωνόταν η Μακεδονική Αυλή, έχουν έρθει στο φως στον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών. Πάνω από 1.300 τετραγωνικά μέτρα ψηφιδωτού έχουν διασωθεί. Οι ανασκαφές εμπλούτησαν τις γνώσεις μας για την κοινωνία την εποχή του Αλεξάνδρου και μας παρακινούν να διαβάσουμε ξανά τα αρχαία κείμενα με μια νέα ματιά. Κοντά στην πρωτεύουσα, στην πόλη Μίαζα, βρισκόταν τον 4ο αιώνα π.Χ. η σχολή που διεύθυνε ο φιλόσοφος Αριστοτέλης. Μαθαίνουμε από τους αρχαίους συγγραφείς ότι ο Αλέξανδρος έλαβε μια ασυνήθιστη εκπαίδευση για την εποχή του. Στη Μίαζα ξεκινάει αυτό που είναι το Μουσείο της Αλεξάνδρειας, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου. Γιατί το μουσείο τι είναι στην Αλεξάνδρεια? Είναι ένα καθίδρυμα που θεραπεύουν τις μουσες. Δηλαδή κρατάνε ζωντανή τη μνήμη και δημιουργούν επιστήμη. Μαζεύουν την crème de la crème των διανοούμενων της εποχής και δημιουργούν κάτι καταπληκτικό και μοναδικό. Η Οξφόρδη, η Σορβόνη ή το Τίμπιγκεν δεν είναι τίποτα άλλο, ή η Πάδοβα ακόμα πιο παλιά, παρά η συνέχεια του Μουσείου της Αλεξάνδρειας. Και η Αλεξάνδρεια είναι η συνέχεια της Μίαζας. Toute cette éducation du jeune prince à la cour était donnée non seulement aux enfants royaux, mais également aux enfants de nobles, créant ainsi une sorte de clan extrêmement resserré, parce que quand on est enfant et qu'on reçoit la même éducation, qu'on se retrouve adolescent sur les mêmes bancs d'école, à Miesa, donc l'école d'Aristote, ensuite, sur les champs de bataille, on comprend que ces Etairoi, ces généraux d'Alexandre, étaient proches de lui d'une manière qui n'est plus théorique, qui n'est pas construite de manière artificielle, parce qu'ils ont été élevés ensemble depuis leur plus jeune âge. Et donc, cela est une particularité extrêmement intéressante de l'éducation macédonienne, d'avoir créé ce ferment d'une amitié indéfectible qui a permis à Alexandre non seulement de galvaniser ses troupes, mais également ses généraux les plus haut placés, ses Etairoi, qui l'ont accompagné, pour certains, jusqu'à la mort. Thank you.
Αρχαίοι συγγραφείς μας πληροφορούν για τις εντατικές σωματικές δραστηριότητες τους στο ύπαιθρο, σε κυνήγια, σε αθλητισμό κλπ, που μαζί με τον επίμονο χαρακτήρα του τον κάνανε έναν άνθρωπο δυναμικό, σωματικά και ψυχικά, που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις αντίξωες συνθήκες έξω από το οικείο περιβάλλον. Ο Αλέξανδρος δεν λαμβάνει μόνο πνευματική εκπαίδευση. Για τους Μακεδόνες, η καλλιέργεια του νου συμβαδίζει με την εκγύμναση του σώματος για την απόκτηση ευρωστίας και αντοχής. Πολλοί στρατηγοί του Αλεξάνδρου, από τον Πτολεμαίο έως τον Νέαρχο, θα συμμετάσχουν μαζί του σε αυτή την εντατική εκπαίδευση. Χάρη στα αρχαιολογικά ευρήματα, έχουμε χειροπιαστά ίχνη της. Στα ανατολικά του Μακεδονικού Βασιλείου, στις όχθες του ποταμού Στριμώνα, ανακαλύφθηκαν υπολείμματα της Αμφίπολης. Ανάμεσα στα στοιχεία που ήρθαν στο φως είναι τα ερείπια του γυμνασίου. Σε αυτό το σημαντικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα γυμνάζονταν στην πάλη και στο τρέξιμο. Στο γυμνάσιο υπήρχε επίσης ένας χώρος αφιερωμένος στη σωματική υγιεινή. Ένα δίκτυο τροφοδοτούσε με τρεχούμενο νερό τις μαρμάρινες μπανιέρας. Απόδειξη και αυτό του βαθμού ανάπτυξης του βασιλείου. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου η Αμφίπολη ήταν λιμάνι στη συμβολή του Αιγαίου Πελάγους και των εδαφών της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και σημαντικό εμπορικό κέντρο του Μακεδονικού Βασιλείου. Η Αμφίπολη είναι ένα μεγάλο κέντρο πολιτισμού για τη Βόρεια Ελλάδα. Συναντάμε καταπληκτικά τείχη που φτάνουν τα 7.000 μέτρα. Σώζεται ένα τμήμα του βόρειου τείχους, το οποίο είναι ύψους γύρω στα 7 μέτρα, με υπέροχους αγωγούς για να περνάνε τα νερά της βροχής, για να μην πλημμυρίζει η πόλη. Μιλώντας για τον πλούτο της Αμφίπολης, αξίζει να πούμε ότι υπήρχαν τα περίφημα μεταλλεία χρυσού και αργύρου στην περιοχή και έτσι είχε νομισματοκοπείο με περίφημα νομίσματα, αργυρά. Ήταν μεγάλο κέντρο εμπορικό και αυτό το βλέπουμε από τα μεγάλα εργαστήρια αγγιοπλαστεία που υπήρχαν, εργαστήρια που κατασκευάζαν ειδόλια ή διάφορα άλλα όπλα, έργα τέχνης κλπ. Από τα 18 του, ο Αλέξανδρος είναι εξαιρετικός ιππέας και σκληραγωγημένος πολεμιστής. Αναλαμβάνει την ηγεσία του Μακεδονικού Ιππικού στη μάχη της Χερόνιας, στη διάρκεια της οποίας ο πατέρας του, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, καταφέρνει να κυριεύσει όλο τον ελληνικό κόσμο. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος σχεδιάζει με την υποστήριξη των πόλεων να κηρύξει τον πόλεμο στον αιώνιο εχθρό, την Περσική Αυτοκρατορία. Όμως το 336 π.Χ. δολοφονείται ξαφνικά. Ο Αλέξανδρος, που είναι 20 ετών, γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας και αρχιστράτηγος όλων των Ελλήνων. Συνεχίζει λοιπόν το έργο του πατέρα του. Ο νεαρός κατακτητής θα γνωρίζει τη μια νίκη μετά την άλλη. Το 334 π.Χ. διασχίζει τον Ελίσποντο με 35.000 άνδρες και επιχειρεί την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο σκοπός του είναι αρχικά να ελέγξει τις ακτές της Μεσογείου. Μετά τη νίκη στο Γρανικό ποταμό, απελευθερώνει τις ελληνικές πόλεις στην ακτή της Ανατολίας και συνεχίζει την πορεία του. Το 333 π.Χ. στην Ισό νικά πρώτη φορά τον στρατό του Πέρση Αυτοκράτορα Δαρίου του Τρίτου. Ύστερα από παρατεταμένη πολιορκία, καταλαμβάνει την Τύρο, πολύ σημαντικό λιμάνι. Την ισοπεδώνει και πουλάει τους κατοίκους για σκλάβους. Après Tyr, j'ai voulu que le monde sache que je n'étais pas qu'un fléau. Nous descendîmes en Égypte jusqu'à atteindre le delta du Grand Nil. C'est sur ces terres que je choisis de jeter les fondations de ma ville, Alexandrie.
Alexandrie pour offrir au dieu à qui j'avais envie de tirer une ville princière, comme un joyau d'étoffe, d'or et d'épices mêlées. Alexandrie qui pourra témoigner au monde que je n'étais pas qu'un chef de guerre, mais aussi l'architecte d'un continent à venir. J'ai dessiné moi-même les plans de la ville. Un phare immense qui puisse se voir jusqu'en Crète. La plus grande des bibliothèques. Je voulais des milliers d'ouvrages. Que tout ce que l'homme sait soit à l'abri de ses murs. Ο Αλέξανδρος είναι ο άνθρωπος που προσπάθησε να μεταδώσει τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Να τον κάνει κτήμα σε όλους τους ανθρώπους. Και είναι σίγουρο ότι αν συνέχιζε την εκστρατεία του προς την Δύση, έχω την άποψη ότι θα ήταν πολύ διαφορετική όλη η Ευρώπη. Θα ήταν πολύ πιο γρήγορη η εξέλιξη της Ευρώπης. Ενδεχομένως δεν θα περνούσαμε τον Μεσαίωνα που περάσαμε από την Ευρώπη και θα ήταν πολύ διαφορετικός όλος ο κόσμος. Τα άγρια τοπία της Βόρειας Ελλάδας, εκεί που τον 4ο αιώνα π.Χ. επεκτηνόταν το Μακεδονικό Βασίλειο, παρέμεναν για πολύ καιρό αδιάφορα από αρχαιολογική άποψη. Το 1977, η ανακάλυψη του τάφου του Φιλίππου του Δευτέρου, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτω από ένα σημαντικό τύμβο, έφερε επανάσταση στις γνώσεις μας για την αρχαία Μακεδονία. Το εσωτερικό του τάφου, που βρέθηκε ασύλλητος, αποκαλύπτει εξαίσια και καλέσθητα έργα, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με αυτό για το οποίο μιλούσαν κάποιοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Δημοσθένης, που περιέγραφε τον Φίλιππο ως «κτίνος» και τους Μακεδόνες ως «βαρβάρους». Αποσαφηνίζεται σιγά-σιγά η καταγωγή του Αλεξάνδρου. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή η ανακάλυψη αυτών των τάφων, όχι μόνο για την σημασία αυτού καθ' αυτού του ευρήματος, αλλά κυρίως